Πώς αισθάνεσαι που επιστρέφεις σε ένα γήπεδο το οποίο γνώρισες μεγάλες στιγμές ως ποδοσφαιριστής, αλλά και σε ένα πάγκο τον οποίο στο παρελθόν έχεις ξαναυπηρετήσει? Εντάξει, υπάρχει κάποιο συνέστημα, αλλά είναι δύσκολο να ζήσουμε ό,τι ζήσαμε εμείς, τα νέα παιδιά να το ζήσουν τώρα. Αλλά εντάξει, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Για μένα είναι μεγάλη ευχαρίστηση που είμαι εδώ σε αυτή την ομάδα και δουλεύω σαν προπονητής. Και σκοπός και μέλημά μου είναι να δώσω και εγώ τη δική μου σφραγίδα με τη δουλειά και με την προσπάθεια και τη δική μου και των παιδιών να δημιουργήσουμε κάτι ουσιαστικό και κάτι καλό, ούτως ώστε να βλέπουμε να υπάρχει και ενδιαφέρον από το ρεθμιώτικο κοινό και από το ρεθμιώτικο φύλαθρο κόσμο, που αυτή τη στιγμή θεωρώ και νομίζω ότι απέχει πάρα πολύ από τα ποδοσφαιρικά δρόμενα αυτής της ομάδος. Δεν ξέρω για ποιους λόγους, δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Εμένα με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή να κάνουμε την ομάδα ανταγωνιστική, να υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον, ούτως ώστε να έρθει ο κόσμος στο γήπεδο και να δει, να ακουστεί τέλος πάντων στο ποδοσφαιρικό, στην ποδοσφαιρική πιάτσα, ότι κάτι καλό γίνεται σε αυτή την ομάδα, ούτως ώστε να έρθει ο κόσμος στο γήπεδο και να έχουμε μια βοήθεια από τον κόσμο, γιατί παίζει μεγάλη σημασία και η ψυχολογική στήριξη του κόσμου σε αυτά τα παιδιά που προσπαθούν εδώ πέρα με οποιασδήποτε συνθήκες να παίξουν ποδόσφαιρο και να κάνουν κάτι διαφορετικό σε αυτή την ομάδα.